Είμαστε σε αναστάτωση πρωτόγνωρη για τα δεδομένα. Μισό αιώνα λειτουργία του εργοστασίου σε τέτοια φάση που είναι πρωτόγνωρη πρώτη φορά. Γιατί έχουμε πάρει ανεπάλληλα υποσχέσεις ότι θα αρχίσει το εργοστάσιο να δουλεύει με όλη τη δυναμικότητα πολύ καλύτερα και δεν το έχουμε δει στην πράξη. Υπάρχουν άλλοτε υποκειμενικά, άλλοτε αντικειμενικά, άλλοτε κατά φαντασία προβλήματα τα οποία επικαλείται η διοίκηση. Εχθές επισημάνθηκε από όλους τους φορείς που παρίστανται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα έπρεπε να είναι η διοίκηση. Αυτό επιδιώκουμε και εμείς. Επιδιώκουμε από τους βουλευτές της Καβάλας, από τον Δήμαρχο, από τον Αντιπεριφερειάρχη, από τους εκπροσώπους των κομμάτων που εκφράζουμε όλη τον νομό Καβάλας. Επιτέλους να έρθει η διοίκηση και να απολογηθεί, να δώσει λόγο. Η διοίκηση απουσίαζε, αλλά είμαστε εδώ. Το εργοστάσιο πρέπει να παραμείνει, να λειτουργεί και αυτό είναι το καθήκον μας. Το ελληνικό κράτος διαμέσου των δύο υπουργών, γιατί χθες με τηλεφώνησε και ο κύριος Χατζηδάκης, και έχω στείλει ήδη το υπόμενο στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί δεν μπορούσα να το βρω αυτές τις μέρες. Θα συνονιθούμε, έχουμε ένα ραντεβού ώστε να επεμβεί και το κράτος. Ο κύριος Στουρνάρος μου είπε ότι γνωρίζει το εργοστάσιο όταν ήταν πρόεδρος της Εμπορικής Τραπέζης ή ξέρει το τι προσφέρει και τι μπορεί να προσφέρει ακόμα το εργοστάσιο και θα είναι κοντά μας. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Η θέση μας είναι δεδομένη ότι πρέπει η βιομηχανία αυτή να στηριχθεί γιατί αποτελεί ίσως τον τελευταίο σημαντικό οικονομικό πνεύμονα της πόλης και της τοπικής κοινωνίας. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία δημιουργούν και την οικονομική δυσχέρεια και έχουν άσχημες συνέπειες στη ροή πληρωμών της εταιρείας. Και όταν ο κόσμος δεν πληρώνεται ή πληρώνεται καθυστερημένα, εύλογα ανησυχεί για το μέλλον, νιώθει ανασφάλεια, αντιμετωπίζει προβλήματα. Λοιπόν, στο κομμάτι που αφορά εμάς, τους τοπικούς βουλευτές, έχουμε μία εκκρεμότητα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το φυσικό αέριο. Οι πληροφορίες λένε ότι σε άλλη εταιρεία έχει δοθεί η ευχέρεια να μειωθεί αυτός ο φόρος από νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών. Το ίδιο ακριβώς ζητάμε και για την ΕΛΦΕ. Διότι επιπροσθέτως η ΕΛΦΕ δεν χρησιμοποιεί φυσικό αέριο μόνο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το χρησιμοποιεί και σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή του λιπάσματος. Επομένως έχει αυξημένο κόστος και αν θέλει η πολιτεία να δει ευμενώς το ζήτημα αυτό, πρέπει να απαλλάξει την εταιρεία από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης φυσικού αερίου με την ίδια λογική που απείλαξε και άλλοι ή άλλες εταιρείες. Το θέμα είναι σε καλό δρόμο. Χθες είδα τον κύριο Μαυραγάνη, υφυπουργό οικονομικών. Απλά πρέπει να τηρηθεί μια διαδικασία, δηλαδή η εταιρεία να παρουσιάσει όλα τα αριθμητικά στοιχεία με ένα συντεταγμένο υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών και αυτό να προχωρήσει στη σχετική ρύθμιση έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ευχέρεια, αυτή η απαλλαγή. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση του Υπουργείου. Και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε το ίδιο θέμα και σήμερα εδώ μετά από κάλεσμα του Συλλόγου των Εργαζομένων είναι ένα θέμα το οποίο καίει την τοπική κοινωνία, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει και γι' αυτό άλλωστε γίνονται και αυτές οι σκέψεις να λύσουμε. Είναι μια βιομηχανία η οποία είναι πηγή πλούτου για την περιοχή μας και για τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι πολλοί αλλά και για την αγορά της Καβάλας η οποία ζει σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα αυτής της βιομηχανίας. Εδώ θα πρέπει να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, να δούμε πώς, συμφωνώ, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση στην οποία μεγάλες παρεμβάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε σαν πολιτεία και εμείς σαν βουλευτές, αλλά μπορούμε επικουρικά να βοηθήσουμε τον αγώνα των εργαζομένων, ούτως ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε μια βαριά βιομηχανία να είναι απλήρωτοι δύο μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, κάτι το οποίο και γι' αυτό άλλωστε συμμετέχουμε. Μετά το χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε σήμερα να συζητήσουμε προφανώς τα πρακτικά μέτρα που θα πάρουμε, τι θα κάνουμε δηλαδή ακριβώς, συγκεκριμένο, ποιες ενέργειες και κινήσεις θα κάνουμε, κυρίως προς την πλευρά της εργοδοσίας.
αλλά πάντοτε και προς την πλευρά της κυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν στο εργοστάσιο, το εργοστάσιο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και να τροφοδοτεί όχι μονάχα τη διεθνή αγορά, κυρίως όμως και την ελληνική αγορά με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγει. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αυτός ο βασικός πυλώνας της οικονομίας της πόλης μας να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας να κάνουμε ό,τι περισσότερο είναι δυνατόν προκειμένου να στηριχθεί η παλιά βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων όπως τη συνηθίσαμε, η ΕΛΦΕ, και να συνεχίσει απρόσκοπτη το δρόμο της και προς όφελος της ελληνικής γεωργίας, της ελληνικής οικονομίας, αλλά πρώτιστα και για την περιοχή τη δική μας που αποτελεί τον κορυφαίο ή έναν από τους κορυφαίους οικονομικούς πνεύμονες. Ως εκ τούτου πρέπει να κάνουμε και αυτά που είναι κατορθωτά, αν επιτρέπετε η έκφραση, πρέπει να κάνουμε και αυτά που είναι ακόμη και πέρα από τις δυνάμεις μας, προκειμένου να το πετύχουμε αυτό. Επιβεβαιώνεται περίτρανα η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που εδώ και 20 χρόνια λέει και τονίζει ότι η επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και η ελεύθερη αγορά οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Ας το καταλάβουν οι εργαζόμενοι του Βουχουλού, ας το καταλάβουν οι αγρότες, ότι όσο θα πορευόμαστε σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης, δεν πρόκειται να υπάρχει ανάπτυξη φιλολαϊκή. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αλλαγή πολιτικής, ανατροπή αυτής της πολιτικής, άμυνα σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει οι εργαζόμενοι να ανασκουμποθούν, να μπουν μπροστά, να καλέσουν τη συμπαράσταση των αγροτών, των φορτηγατζίδων, των μικροεπαγγελματιών, αλλά όμως σε μια διαφορετική κίνηση, όχι να ζητάνε ελαφρύνσεις και μεγαλύτερα κέρδη στον εργοδότη προκειμένου να δώσει λύση στα προβλήματα. Αυτή η σημερινή σύσκεψη είχε δρομολογηθεί από προηγούμενο χρονική στιγμή, προκειμένου να κινητοποιηθεί σύστομη καβάλα δια των εκπροσώπων της, όλος ο νομός, για να καταδείξουν στην Αθήνα, στο κέντρο των Αθηνών, ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα στη βιομηχανία, διότι καθημερινά μαραζώνει. Εκείνο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, παρατηρείται να αργοπεθαίνει η βιομηχανία, που σύντομα θα ανακοινωθεί και ο ακαριός θάνατος αν δεν πάρθουν σήμερα μέτρα. Επιβάλλεται αυτό το οποίο έχουν δεσμευτεί η πολιτεία δια των εκπροσώπων των αρμοδίων υπουργείων, ότι θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φυσικού αερίου, να γίνει πράξη. Και άλλα τεινά, τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον της βιομηχανίας. Όταν το εργοστάσιο ήταν ιδιοκτησία των τραπεζών, για να μας δώσει να συνεισφέρουμε και εμείς στη μετοχοποίηση του δανείου τότε της ΔΕΠΑ, και ήταν ζήτημα φόλια ως Υπουργού Ανάπτυξης να το κάνει, από τότε λέγαμε ότι εμείς έχουμε κουραστεί να πηγαίνουμε σε Υπουργεία Επίσημους Χωρίς Πολιτείας μαζί με το Σωματείο και η Διοίκηση για διάφορους λόγους να μην παρεμβαίνει. Και βάλαμε το ερώτημα, υπάρχει δείξη και δεν θα έπαιρναν εδώ μαζί μας. Το ίδιο βιολί συνεχίζεται και τώρα. Ας είναι όμως, είναι δεδομένο ότι οι εκπρόσωποι, ας πούμε, της πολιτείας σε επίπεδο τοπικής εκπροσώπησης, που είναι οι βουλευτές, έχουν κάθε συμφέρον και η εταιρεία αυτή να στέκεται.